Καλώς ήρθαμε πίσω στο άλλο μας. Σήμερα θα μιλήσουμε για την Ομόνια εναντίον της Καμπάλας. Πώς είδα το παιχνίδι εγώ. Είδα για δύο παιχνίδια με πάρα πολύ προσοχή. Συγχαρητήρια στην Ομόνια που πέρασε στην επόμενη φάση. Να πούμε ότι η Καμπάλα ήταν μια ομάδα πολλά κατώτερο επίπεδο από την Ομόνια. Το σκορ του παιχνιδιού δεν αποτυπώνει το πώς ήταν τα δύο παιχνίδια και την εμφάνιση, και τις εμφανίσεις της Ομόνιας. Γιατί στο πρώτο παιχνίδι η Ομόνια ήταν κακή. Αν παίζει η Ομόνια θα μπαίνε σε περιπέτειες στο Αζερβαϊτζάν. Όμως στη Λευκοσία έδειξε μια καλύτερη εικόνα και τελείωσε το θέμα πρόκρισης. Θεωρώ όμως ότι είναι παραπλανητικό, γιατί έβγαν πάλι έρθει ποδά, έφαγε γκολ γλύωρα, μετά άνοιξε και μετά πήγα στην τόλα γκολ, οπότε σε κλειστές αμήνες η Ομόνια πιστεύει ότι πρόβλημα. Μπροστά στην επίθεση και οι wingers της θεωρώ ότι δεν είναι σε καλό επίπεδο αγωνιστικά, δεν αποδίδουν όπως πρέπει, εκτός του Σεμέδο, όπου είναι αρκετά έτσι, θέλει να δημιουργήσει φάσεις, δημιουργά φάσεις απλά δεν μπορούν να στεγιώσουν οι άλλοι. Ο Ανσαριφάρτ ήταν καλός, εμπήγαν αλλαγή όμως σαν παιχνίδι που ήταν ήδη τελειωμένο. Ο Κακουλής χρησιμοποίησε την ταχύτητα του, έπιασε κάποιες φάσεις, μπορεί να σκοράρει, δεν σκοράρε. Να πω για κάτι για τον Κακουλή, γιατί ξαναμίλησε εδώ τον Αντρόνικο. Θεωρώ ότι είναι ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής με εξαιρετικά φυσικά χαρακτηριστικά. Ίσως να πρέπει να βελτιωθεί λίγο παραπάνω στην ποδοσφαιρική του αντίληψη σε κάποιες φάσεις. Και νομίζω ότι θα είναι στο επίπεδο που θέλει και ο κόσμος της Ομόνιας να είναι ο Αντρόνικος. Αλλά έχει, είπα σε ένα άλλο βίντεο, έχει το εύκολο γκολ. Και θεωρώ ότι λήφθηκε του ίσως η ποδοσφαιρική αντίληψη σε κάποια σενάρια. Όπως και αν έχει, ο Λοΐζου δεν ήταν καλός, να δούμε τις αλήθειες. Θέλω να είμαι αντικειμενικός και η κριτική μου προς τους Κύπρους ποδοσφαιριστές πάντα θα είναι λίγο πιο σκληρή, γιατί περιμένουμε παραπάνω από τους Κύπρους ποδοσφαιριστές. Θεωρώ ότι δεν είναι σε καλή κατάσταση ο Λοΐζου, έχει σχεδόν ένα χρόνο και. Ίσως έμεινε στάσιμος. Από ό,τι να έχει, θεωρώ ότι σε μια ηλικία που είναι ευαίσθητη, πρέπει να το μηδενίσουμε τέτοια, όμως πρέπει να γίνεται μια καλοπροαίρετη κριτική και δεν θεωρώ ότι είναι στο επίπεδο που θα έπρεπε να είναι για να παίζει βασικός και να φορεί το 10 της Ομόνιας. Θεωρώ ότι η Ομόνια χρειάζεται ενίσχυση και στη θέση του Λοΐζου αμυντικά. Ο Σοφρόνης κάνει μια πράγμα το οποίο ποιο είμαι εγώ για να διαφωνήσω, κάνω βίντεο και άλλο άποψη μου. Θεωρώ ότι είναι το πράγμα που είναι ο Σοφρόνης και ξεκινά το παιχνίδι και είναι full πάνω τα μπακ και μην είσαι πίσω ο Μπασιρού ή ο Κασάμα στη μέση του κέντρου της άμυνας και οι δύο setter back καλύπτουν τα άκρα για να μπορούν να φτιάξουν μπροστά τα μπακ πάντα στα αρχή του παιχνιδιού, αφήνει εκτεθειμένη την άμυνα. Γιατί ο Κουλιμπαλί μπορεί να είναι γλίωρος, ο Λαγκ δεν είναι τόσο γλίωρος. Ο Κασάμα ή ο Μπασιρού εξαρτάται ποιος παίζει, που μηνίσκει στη μέση του δύο κέντρου αμυντικού, εντζαμε για την ανάπτυξη της ομάδας. Εντζαμε για να κόψει ο παίχτη, γιατί δεν έχει φυσικά χαρακτηριστικά σε μερικές περιπτώσεις να κόψει ο παίχτη, γιατί και οι δύο παίχτες του που προανάφερα, ο Μπασιρού και ο Κασάμα, είναι πολλά χαμηλή σε ύψος. Οπότε μια μπαλιά μέσα στην περιοχή να του αφήσει εκτεθειμένους. Και όπως είδαμε τα γκολ που δέχτηκε η Ομόνια το πρώτο νομίζω, ήταν κάπως έτσι. Υπήρχε μια σύγχυση και επειδή τώρα είναι τα πρώτα παιχνίδια που παίζουμε αξίν τους του δημοσφαιριστές, λογικό να υπάρξει μια λάθος κάλυψη και να γίνει ένα μπέρδεμα. Θα προσέξει το πράγμα η Ομόνια. Τα μπακ της, ο Λεζόκ ήταν εξαιρετικός στο δεύτερο παιχνίδι. Ο Σιπριάνο θέλει ο χρόνο, είναι Βραζιλιάνος, δηλαδή θεωρώ ότι έχει κάποιες πιο πολλά επιθετικές αρετές που σε ευρωπαϊκά παιχνίδια ίσως να μένουν πάντα όμως που συζητάει η ομάδα, όμως πρέπει να δοθεί χρόνος για να δούμε και πώς είναι να πάει στη συνέχεια.
Στη δεξιά μου πλευρά ο Μάθιους θεωρώ ότι χρειάζεται έτσι μια ενίσχυση, μια μεμονία. Για το επόμενο παιχνίδι, η Midland θα είναι ένας πιο δύσκολος αντίπαλος και η Ομόνια πρέπει να έβρει τον τρόπο να δημιουργήσει περισσότερες φάσεις για τους επιθετικούς της, γιατί τα γκολ που έβαλε δεν έμπηκαν από επιθετικούς. Οπότε δείχνει ότι υπάρχει πρόβλημα. Ξαναείπα και σε ένα άλλο βίντεο πιο μικρό που έκανα ότι θετικό είναι ότι έμπηκαν 7 γκολ που άλλους ποδοσφαιριστές, εκτός από τους επιθετικούς της, όμως είναι καλά να βάλουν επιθετική σου και μετά έρχονται τα λεφτά. Αν δεν βάλουν επιθετική σου, τα 7 που έβαλες είναι κάπως συγκυριακά. Αυτό ήταν το βίντεο. Να ευχηθώ καλή επιτυχία στην Ομόνοια. Πιστεύω ότι θα μπορέσει να είναι ανταγωνιστική στο παιχνίδι με τη Midland. Και αν είναι και λίγο τυχερή και δείξει κάποια στοιχεία που έδειξε πέρσι με τη Βέλγικη την Gent, μπορεί να πάρει την πρόκριση. Αυτό είναι το βίντεο. Πείτε μου στα κόμματα σας άρεσε. Θα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο.